Ο γέροντας και οι νέοι. Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με τους νέους. Τους αγαπούσε πραγματικά σαν παιδιά του. Ενδιαφερόταν να βρουν το δρόμο τους και προσευχόταν για αυτούς. Τους βοηθούσε να υπερβούν τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Συνέπασχε και συμπονούσε μαζί τους. Αυτοί, διαισθανόμενοι τη μεγάλη του αγάπη, του είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη, του έκαναν υπακοή και κυριολεκτικά τον λάτρευαν. Έβλεπε στο κελί του ναρκωμανείς, αναρχικούς, παραστρατημένους, ψυχασθενείς, μπερδεμένους, απελπισμένους μέχρι αυτοκτονίας. Αφού με τις συμβολές του γέροντα μετανοούσαν και συνέρχονταν, στη συνέχεια τον επισκέπτονταν αλλοιωμένοι πνευματικά, αλλά και κήρυκες μετανοίας στους φίλους τους που τους έφερναν μαζί τους στο γέροντα. Για να φανεί ο τρόπος βοηθείας, σημειώνονται ενδεικτικώς λίγα περιστατικά. Βοήθησε πολλούς τοξικομανείς να αποτοξινωθούν. Στην αρχή, κατόρθωνε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους, να επικοινωνήσει μαζί τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους. Τον παρακολουθούσαν με προσοχή και δέχονταν τις συμβουλές του. Πολλοί με την προσευχή και τη βοήθειά του απελευθερώθηκαν από το πάθος και έγιναν θερμοί χριστιανοί και καλοί οικογενειάρχες. Έλεγε με συμπόνια: «Τα καημένα δεν μπορούν να συμμαζευτούν. Η νεολαία σήμερα αχριστεύεται μόνη της». Ο ίδιος τους έδινε τα κορδόνια από τα παπούτσια. Έδιωχνε τις μύγες που τους ενοχλούσαν και τακτοποιούσε τα μαλλιά τους που έπεφταν στα μάτια τους. Τους συμβούλευε να εξομολογηθούν, να ζουν πνευματική ζωή, να βρουν μια απλή εργασία για να απασχολούνται. Συνιστούσε να τρώνε καρότα και τους έδινε και άλλες πρακτικές οδηγίες. Τους έστελνε σε κατάλληλο περιβάλλον για αποτοξίνωση, τους βοηθούσε να ενταχθούν στην κοινωνία και να δημιουργήσουν οικογένεια. Κάποιος ναρκωμανής νέος προσπαθούσε να κόψει το πάθος του από το οποίο υπέφερε ο ίδιος και η οικογένειά του. Αν και μέσα του είχε μια αμυδρά και ακαθόριστη εικόνα για τον Πάτερ Παΐσιο, εν τούτης στήριξε σε αυτόν την τελευταία του ελπίδα. «Θα έχει αυτός κανένα φάρμακο για να τα κόψω?» σκεφτόταν κατηφορίζοντας προς την Παναγούδα. Μόλις τον είδε ο γέροντας, του είπε χαμογελώντας: «Έλα, έλα, έχω κάτι καλά χάπια για σένα», και του έβαλε στη φούχτα του λίγα φουντούκια. Πράγματι, τα χάπια του αποδείχτηκαν αποτελεσματικά και έγινε το θαύμα. Η εξάρτηση του νέου από τα ναρκωτικά κόπηκε μαχαίρι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μανιώδεις καπνιστές έκοψαν το τσιγάρο χάρη στο γέροντα. Τα λόγια του δεν ήταν απλές συμβουλές, αλλά είχαν δύναμη. Έφερναν διάθεση αποστροφής προς το τσιγάρο και κοβόταν η επιθυμία να καπνίσουν, αλλά περισσότερο βοηθούσε με την προσευχή του. Ο γέροντας θεωρούσε καταστρεπτική την επίδραση της τηλεοράσεως για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους. Ανέφερε με πόνο περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους, για να έχουν την ησυχία τους, τα άφηναν ώρες να βλέπουν τηλεόραση, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται διανοητικά, ψυχικά και σωματικά. Τόνιζε επιπλέον τη βλάβη που φέρνει στο σώμα με την ακτινοβολία που εκπέμπει στα κυοφορούμενα βρέφη και στα μικρά παιδιά. Μιλούσε ακόμη και για δαιμονικές επιδράσεις. Γι' αυτό, σε κάθε ευκαιρία, απέτρεπε από την τηλεόραση και συμβούλευε να την πετάξουν από το σπίτι, δίνοντας στα παιδιά τους κάτι άλλο πνευματικό ή ουδέτερο, αθώα παιχνίδια και εκδρομές.